Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Greek Army Trainer. Στη σημερινή μας προβολή θα εξηγήσουμε τι είναι η δυναμική είσοδος σε ένα δωμάτιο και το τι είναι και η αθόρυβη είσοδος. Υπάρχουν αυτές οι δύο τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να εισέλθουμε σε ένα δωμάτιο. Στα προηγούμενα βίντεο μιλήσαμε γενικότερα το τι κάνω στους εξωτερικούς χώρους και σε μια κατοικημένη περιοχή, πώς εισέρχομαι, πώς μπορώ να οργανώσω τη στρατηγική μου αφού εισέλθω μέσα σε ένα κτίριο, και τώρα φτάνουμε στο κομμάτι στο οποίο θα εξηγήσουμε το τι κάνω για να μπω μέσα σε ένα δωμάτιο. Τον διάδρομο τον ξεκαθαρίσαμε, τι κάνω δηλαδή στο διάδρομο, το ξεκαθαρίσαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Όσοι έχετε κάποιες απορίες σε αυτό, μπορείτε να δείτε το προηγούμενο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα πούμε τι κάνω, ποιες είναι οι είδη εισόδου σε ένα δωμάτιο, η αθόρυβη και η δυναμική, πότε τις χρησιμοποιώ, γιατί τις χρησιμοποιώ και τι κάνω επίσης εάν δεχθώ πείρα κατά την κίνησή μου. Δηλαδή βρίσκομαι στο δωμάτιο, κινούμαι από το ένα δωμάτιο στο άλλο και τι κάνω σε αυτή την περίπτωση. Πάμε να δούμε και να τα σχολιάσουμε. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε να αναλύουμε τα είδη εισόδου που έχουμε και πώς δημιουργούνται αυτά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι έχουμε δύο είδη δωματίων. Έχουμε δωμάτιο με κεντρική είσοδο, δηλαδή πόρτα είναι στη μέση του δωματίου. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε να ελέγξουμε δύο γραμμές, δύο γωνίες, δηλαδή δύο γωνίες νεκρές, τις οποίες δεν μπορούμε να δούμε εξωτερικά από την πόρτα του δωματίου. Και έχουμε και το δωμάτιο με την πόρτα στη γωνία, δηλαδή γωνιακό δωμάτιο, που σε αυτή την περίπτωση, καθώς βλέπουμε έξω και παρατηρούμε από το δωμάτιο, έχουμε καθαρίσει ήδη τη μία γωνία εξωτερικά του δωματίου και μας μένει μόνο η μία γωνία, η οποία είναι απέναντι από την πλευρά που κόψαμε ή που έχουμε στηθεί εμείς. Θα εξηγήσουμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες σε αυτά τα δύο. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το κεντρικό δωμάτιο. Στο κεντρικό δωμάτιο, από όποια πλευρά και να είναι η κατεύθυνσή μας, συνηθίζουμε να μπαίνει μέσα στο δωμάτιο αυτός που θα κόψει τη γωνία, στην αθόρυβη είσοδο. Θα μιλήσουμε πρώτα για την αθόρυβη είσοδο και για το καθένα δωμάτιο ξεχωριστά. Στην αθόρυβη είσοδο, ο πρώτος που θα κόψει τη γωνία, που είναι ο 1, πάντα ο 1 ξεκινάει το κόψιμο της γωνίας, ο πρώτος που θα ξεκινήσει το κόψιμο της γωνίας είναι και αυτός που θα μπει στο δωμάτιο, για τον εξής απλούστατο λόγο, είναι αυτός που έχει δει το περισσότερο δωμάτιο. Άρα ξέρει τι ακριβώς γίνεται εδώ μέσα και έτσι λοιπόν θα εισέλθει στο δωμάτιο. Ο 1. Εκτός και υπάρχει κάποιο εμπόδιο εντός του δωματίου ή έχει δει μία απειλή, έχει δει κάτι και αποφασίζει τελικά να μην μπει αυτός, οπότε επιμένει στην απειλή ενώ του δίνει προτεραιότητα ο επόμενος, και στην περίπτωση που επιμένει στην απειλή και το καταλαβαίνει, ξαναπαίρνει δηλαδή πάλι μπροστά την απειλή το ζευγάρι που να μπουν μέσα και του δίνει προτεραιότητα ο ένα και μπαίνει ο άλλος. Πάμε να το δούμε και λίγο στην πράξη. Ο ένα φτάνοντας κοντά στην πόρτα θα δώσει σηματοδοσία, όπως έχουμε δείξει και σε προηγούμενα βίντεο, ότι έχει απειλή. Θα κινήσει δηλαδή επιθετικά το όπλο του προς την πόρτα. Έτσι ο 2 από πίσω θα καταλάβει αυτός ότι ετοιμάζεται να κόψουν για να μπουν στο δωμάτιο. Ή ετοιμάζεται να κάνει κίνηση. Ό,τι κίνηση και αν επιλέξει αυτός να κάνει. Πάντα πρέπει να πω ότι ασχέτως το τι κάνει ο ένα, για παράδειγμα, αν κολλήσει κάποιος ή δεν φύγει στη γωνία που περιμέναμε ότι θα πάει, δηλαδή να πάει να χιαστεί, τότε ο αμέσως επόμενος που αντιλαμβάνεται το λάθος συμπληρώνει. Δηλαδή όλοι έχουμε το νου μας στο τι γίνεται, δεν πετάμε χαρταετό στη στίβα και αν δούμε ένα λάθος το συμπληρώνει ο επόμενος. Ο ένα εξωτερικά, πριν φτάσει δηλαδή ακόμα στην πόρτα, από αυτή τη γωνία και μόνο έχει καθαρίσει αυτόν τον τομέα, δηλαδή βλέπει από τη γωνία και εδώ και από αυτή τη γωνία. Αυτόν τον τομέα τον έχει καθαρίσει. Το μόνο που δεν ξέρει είναι στην τυφλή τη γωνία εδώ αυτή τη στιγμή απέναντι το τι παίζεται. Πώς ξεκινάμε να κόβουμε? Όπως έχουμε δείξει και σε προηγούμενα βίντεο, ο ένα ξεκινάει να κόβει εξωτερικά από την πόρτα, προσέχει να μην περάσει το όπλο του ή κάνει του μέσα από την πόρτα, γιατί έχει προδώσει τη θέση του. Όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή κάνουμε αθόρυβη εκαθάριση, κάνουμε αθόρυβη εκαθάριση εξωτερικά, άρα περπατάμε σιγά, δεν προδίδουμε τις κινήσεις μας
γιατί δεν ξέρουμε αν μας έχει αντιληφθεί ο εχθρός που βρίσκεται μέσα ή αν βρίσκεται εχθρός μέσα. Ο 2 κολλάει στα πλευρά του, αυτή εδώ που δείχνω είναι οι τομείς που έχουν μπροστά τους, τον όπλο τους, και τι παίρνει, παίρνει το βάθος. Πότε όμως ο 2 παίρνει το βάθος, ο 2 παίρνει το βάθος εφόσον έχω μπροστά μου διάδρομο και μπορεί να έχω άλλες πόρτες. Εάν μπροστά μου δεν έχω άλλες πόρτες, δεν έχω διάδρομο ή είναι ένας τείχος, δεν χρειάζομαι τον 2. Γιατί δεν υπάρχει βάθος. Δεν υπάρχει κάποιο ενδεχόμενη απειλή που μπορεί να μου έρθει από το βάθος. Οπότε ο 2 θα γίνει εκείνη τη στιγμή ο 3, που, αν δεν έχω πόρτες. Εφόσον έχω πόρτες, ο 2 κολλάει στα πλευρά του 1 και μαζί πάνε παρεούλα, κουμπιστά και κόβουν όλη την πόρτα. Φτάνοντας στη μέση του δωματίου ο 1 που έχει ξεκινήσει το κόψιμο, τι έχει? Έχει σκανάρει ήδη όλη αυτή εδώ την περιοχή που έχω μαρκάρει. Και ο 3 κρατάει ήδη από εδώ την περιοχή την οποία έχει κόψει από πριν, που έχει δει πριν καν ξεκινήσει το κόψιμο, συγγνώμη, ο 1. Οπότε τι κάνουμε, την κρατάμε την περιοχή. Άρα είναι και ασφαλή σε όλη αυτή την περιοχή όσο ξεκινάω εγώ το κόψιμο. Και φτάνουμε στο σημείο στο οποίο έχουμε τελειώσει το κόψιμο, έχουμε τελειώσει την εκαθάριση εξωτερικά. Οπότε έχουμε καθαρίσει το 90-95% του δωματίου. Και τι μας μένει για να το τελειώσουμε αυτό, για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται στο δωμάτιο? Να καθαρίσουμε τις 2 νεκρές μας γωνίες. Οπότε όλη η κίνησή μας θα είναι επιθετικά προς τις εν λόγω γωνίες. Ο 1 και ο 3 είναι στη θέση τους μπροστά από την πόρτα. Ο 1 είναι αυτός που έχει δει το περισσότερο δωμάτιο. Οπότε πρακτικά ο 3 είναι αυτός που θα του δώσει προτεραιότητα για να εισέλθουν μέσα στο δωμάτιο. Ο 2 κρατάει το βάθος από εδώ και ο 4 τα νότα από αυτή την πλευρά. Έτσι λοιπόν, ο 1 φεύγει πρώτος στην γωνία του, εφόσον το έχει δώσει προτεραιότητα ο 3, και ο 3 μετέπειτα πλησιάζει κοντύτερα ο 4 και ετοιμάζεται να εισέλθει και αυτός. Αυτοί οι 2 στην ουσία μπαίνουν ταυτόχρονα. Ένα δευτερόλεπτο, αν μίλησε του δευτερολέπτου, είναι ο χρόνος που τις διαχωρίζει. Πρέπει να επιτεθούν ταυτόχρονα στις γωνίες τους, ώστε ο ένας να καλύψει την πλάτη του αλουνού. Πότε καθαρίζω τη γωνία μου? Τη γωνία μου την καθαρίζω μόλις την δω. Εφόσον δω τη γωνία μου, άρα δεν υπάρχει λόγος να επιμείνω στη γωνία, και τι κάνω? Παίρνω το μέα μπροστά, δηλαδή κοιτάω τη γωνία μου επιθετικά και κατευθείαν παίρνω το μέα μπροστά. Γυρνάω την κάνη μου μπροστά και σκανάρω το τομέα του δωματίου μου. Έτσι λοιπόν η διάταξη από εκεί και έπειτα θα είναι εξής. Ο 1 έχει πάρει εδώ τη γωνία, ο 3 απέναντι, ο 4 πάει αντίθετα από αυτόν που μπήκε, δηλαδή ο 3 μπήκε από εδώ, θα πάει αντίθετα, θα πάρει αυτή την πλευρά, και ο 2 θα κάνει βήματα προς τα πίσω, γυρνάει, τσεκάρει μέσα στο δωμάτιο, κοιτάει αν όλοι αυτοί είναι καλά, δηλαδή δεν έγινε κάτι, παίξαμε πιστολιές, μαχαιρώθηκε κανένας, σκοτώθηκε και κάποιος. Και μετά τι κάνει, κρατάει από την πόρτα το βάθος. Κρατάει δηλαδή τις απειλές μπροστά. Δηλαδή είναι ο point man, είναι αυτός μετά που προσδιορίζει την κατεύθυνση, δηλαδή προς τα που θα κινηθούμε αργότερα. Οπότε η διάταξη είναι αυτή. Οι τομείς που είναι του καθενός, του ένα, ο τομέας του είναι από τη γωνία του και 1 μέτρο μπροστά από τον 3, του 3 είναι από τη γωνία του και 1 μέτρο μπροστά από την κάνει του 1 και του 4 είναι 1 μέτρο μπροστά από την κάνει του 1 και 1 μέτρο μπροστά από την κάνει του 3. Οπότε έχουν αυτούς τους αλληλοκαλυπτόμενους τομείς μέσα στο δωμάτιο. Και όποια απειλή και αν βγει μέσα από αυτούς τους τομείς, μπορούν να την πάρουν και οι 4. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε κάνει strong wall, δηλαδή έχουμε κάνει ένα δυνατό τοίχο. Έχουμε φτιάξει ένα τοίχο και επιτηθόμαστε στο δωμάτιο κατά αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει βέβαια και το domination points, που είναι... Πολλοί το χρησιμοποιούν, θεωρούν ότι είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο, αλλά το domination points χρειάζεται πάρα πολύ εκπαίδευση για να το πετύχεις. Γιατί φανταστείτε σε ένα δωμάτιο μέσα, θα υπάρχουν έπιπλα τηλεοράσεις, θα υπάρχουν τραπέζια, θα υπάρχουν καναπέδες,
Οπότε δεν μπορεί να κάνει πλήρη έκταση. Για παράδειγμα, ο ένα όταν θα μπει, θα πρέπει να έρθει στη γωνία του και μετά να φτάσει στην απέναντι γωνία. Έτσι να κυριαρχήσουμε και καλά σε όλο το δωμάτιο από δύο γωνίες. Είναι πολύ καλή τεχνική το domination points, αλλά απαιτεί πάρα πολύ εκπαίδευση και δεν μπορούν όλα τα τμήματα να το κάνουν αυτό. Χρειάζεται πολύ εξειδικευμένα τμήματα που εξειδικεύονται ξεκάθαρα μόνο στο CQB. Οπότε για όλους εμάς τους υπόλοιπους κοινούς θνητούς, το strong wall είναι μια πάρα πολύ καλή απλοϊκή τεχνική που μπορούμε να τη δουλέψουμε πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό προτείνω και δείχνω μόνο το strong wall, θα δείξω. Το domination points το λέω μόνο αναφορικά. Γιατί κατ' ουσία το 99% από εμάς θα κάνουμε strong wall. Και όσοι λένε ότι κάνουν domination points ή κάνουν, ναι μεν το κάνουν, θέλει πολύ δουλειά, παιδιά, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Έτσι λοιπόν είναι η αθόρυβη είσοδος τετράδας. Πάμε να δούμε τώρα τις διαφορές με την είσοδο την δυναμική. Έχουμε πάλι εδώ την τετράδα μας, πάντα μιλάμε για κεντρικό δωμάτιο, θα μιλήσουμε μετέπειτα για γωνιακό δωμάτιο. Πάλι οι τομείς οι οποίοι έχουν εκαθαριστεί εξωτερικά είναι αυτοί εδώ. Και όταν μιλάμε για δυναμική είσοδος, μιλάμε για είσοδος να γίνει με δυναμικά μέσα. Όταν λέμε δυναμικά μέσα, εννοούμε είτε χειροβομβίδα, είτε flashbang, εντάξει. Ποιος θα ρίξει τη χειροβομβίδα ή τη flashbang, σίγουρα όχι ο ένα γιατί κρατάει την απειλή, σίγουρα όχι ο δύο γιατί θα μπει κολλητά τώρα με τον ένα μέσα, δεν θα κόψουν εξωτερικά, άρα ποιος μένει, ο τρία. Ο τρία είναι αυτός ο οποίος θα ρίξει την χειροβομβίδα ή τη flashbang μέσα στο δωμάτιο και έτσι θα μπουν μετά δυναμικά ο ένα και ο δύο για να πιάσουν όλο τον χώρο και να ακολουθήσουν μετέπειτα και οι υπόλοιποι. Πάμε να δούμε το πώς θα γίνει αυτό. Ο ένα φτάνοντας στην είσοδο θα δείξει πάλι επιθετικά την απειλή και θα ζητήσει με σηματοδοσία, θα συζητήσει flashbang ή χειροβομβίδα. Μεταφέρεται γρήγορα το συνθηματικό προς τα πίσω. Ο 3 παίρνει τη χειροβομβίδα ή τη flashbang από την πλάτη του 2 ή από την πίσω πλευρά της ζώνης του. Δεν την παίρνει από πάνω του. Παίρνει από την πλευρά του 2. Παίρνει από τον μπροστά. Κανονικά χρησιμοποιούμε τα υλικά της ομάδας που χρησιμοποιούμε, είτε αυτά είναι για bridging, είτε για δυναμική είσοδο, τα παίρνουμε από τον μπροστά μας. Γι' αυτό στην πλάτη καλό είναι να έχουμε ή 3 χειροβομβίδες, 3 flashbang ή 2-2. Κάποια γεμίσματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο bridger ή κάποια εργαλεία για bridging. Πίσω στην πλάτη μας, όταν μιλάμε για CQB. Όταν μιλάμε για τακτικό στρατό, έχουμε τις χειροβομβίδες στη ζώνη μας, δηλαδή έχουμε και κάποιες προς τα πίσω, όπου θα τις πάρει ο πίσω τη χειροβομβίδα για να ρίξει μέσα στο δωμάτιο. Άρα, παίρνει ο 3 τη χειροβομβίδα, τη flashback από τον 2, στείνονται αυτοί στην πόρτα και ετοιμάζονται. Δηλαδή, έχουν ήδη στηθεί και ετοιμάζονται. Δεν είναι ακριβώς μπροστά στην πόρτα, γιατί εφόσον θα ακολουθήσει έκρηξη, είναι τραβηγμένοι μισό βήμα πιο πίσω. Εντάξει. Για να μην δεχτούν το οστικό κύμα σε την περίπτωση της χειροβομβίδας. Στην περίπτωση της flashbang είναι στημένη κανονικά. Με τη flashbang μπαίνω μαζί με τη ρήψη της flashbang μέσα. Δεν περιμένω να σκάσει. Με το που πέσει η flashbang μέσα, επειδή αυτή θα με επιδείξει, τι θα γίνει, θα τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω της μέσα στο δωμάτιο. Όλοι θα γυρίσουν να δουν τι είναι αυτό που έπεσε μέσα στο δωμάτιο, έτσι. Άρα ταυτόχρονα με τη flashbang θα μπουν και αυτοί οι δύο. Με τη χειροβομβίδα περιμένω την έκρηξη και εκμεταλλευόμενος το χάος που θα επικρατήσει, τότε μπαίνω μέσα στο δωμάτιο με τη χειροβομβίδα. Άρα τα ξεκαθαρίζουμε. Με τη flashbang μπαίνω μαζί με τη flashbang μέσα, με το που φύγει φεύγω μαζί με τη flashbang μέσα, με τη χειροβομβίδα περιμένω την έκρηξη και μπαίνω και εγώ μετά. Με τη χειροβομβίδα είμαι τραβηγμένος μισό βήμα ή ένα βήμα πίσω από την πόρτα. Με το που αποφασίσει ο ένα να φύγει, τι κάνει, κάνει ένα step center. Δεν φεύγει κατευθείαν στη γωνία του, κάνει ένα pivot στην ουσία, κάνει ένα pivot, μια κίνηση στο κέντρο του δωματίου και παίρνει από την έξω πλευρά όλο το μεγαλύτερο μέρος του δωματίου.
Έτσι ακόμα και αν χρειαστεί να ανταλλάξει πυρά, θα ανταλλάξει τα πυρά εδώ μπροστά στην πόρτα, γιατί η φωνική χωάνη που είναι, είναι η πόρτα. Η πόρτα είναι το σημείο που τραβάει όλες τις σφαίρες. Τις ρουφάει σαν μαγνήτης. Οπότε δεν εκτίθεται όλη η ομάδα κατευθείαν, κάνει ένα step center, παίρνει όλο το δωμάτιο. Αν χρειαστεί να ανταλλάξει και να πάρει κάποιους στόχους από έξω το δωμάτιο, τους πάρει. Αν ανταλλάξουν πυρά, θα φύγει κατευθείαν απέναντι να καλυφθεί. Έτσι. Οπότε δεν μπαίνει μέσα στη φωνική χωάνη, δεν μπαίνει μέσα εκεί που θα εγκλωβιστεί μόνος του. Κάνει ένα step center, παίρνει όλο το δωμάτιο και αποφασίζει σε ποια γωνία θα πάει. Συνήθως η BD μπορεί να έχει καθαρίσει το μεγαλύτερο μέρος αυτής της γωνίας από εδώ. Άρα, όσο μεγαλύτερο είναι το τέτοιο που έχω καθαρίσει, το τέτοιο, τόσο λιγότερες απειλές ενδέχεται να έχω πίσω στην πλάτη μου. Δηλαδή από εξωτερικά θα έχει καθαρίσει κάπου μέχρι εδώ. Οπότε, πού μένει το περισσότερο, μένει από αυτή την πλευρά. Άρα, λιγότερες απειλές θα έχω σε αυτή την πλευρά στην πλάτη μου, οπότε θα επιτεθώ στις περισσότερες απειλές. Συνήθως δηλαδή κάνει ένα stem center και hook. Ένα γάτζο δηλαδή, από τη γωνία την οποία, την πλευρά την οποία ήρθε. Αυτό που ξέχασα να σας πω είναι ότι ο 3 όταν ρίξει τη χειροβομβίδα, δηλαδή έρχεται στα πλευρά εδώ του 1 και του 2 που είναι μπροστά, ο 1 και ο 2, έρχεται στα πλευρά τους, πετάει τη χειροβομβίδα μέσα και κάνει στροφή και φεύγει στο τέλος της στίβας για να προλάβει να ξαναπροσαρμόσει τον οπλισμό του και παίρνει τη θέση του ο 4 κολλητά στη στίβα, έτσι, όταν γίνει αυτό. Οπότε ο 3 θα είναι πάλι, θα είναι ο τελευταίος. Ο 1 κάνει το hook του, μπαίνει ο 2 και αυτοί ύστερα κολλάνε στην πόρτα και ετοιμάζονται για να κάνουν και αυτή την κίνησή τους. Οι τομείς ισχύουν το ίδιο όπως ίσχυαν και στο προηγούμενο σκέλος. Πάλι τσεκάρουν κατευθείαν τη γωνία τους αφού τη δουν, την έχουν καθαρίσει, επιθετικά γυρνάνε προς τα μπροστά. Και τώρα τι γίνεται, ο 3 φεύγει, τσεκάρει μέσα, αν όλοι είναι καλά, και παίρνει τη θέση πάλι του Poitman, εδώ, σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε έχω πάλι ένα strong wall μέσα, 3 άτομα και έναν που μου φυλάει την πλευρά που μπορεί να έχω την ενδεχόμενη απειλή. Αυτή είναι λοιπόν η δυναμική είσοδος σε κεντρικό δωμάτιο. Όπως προείπα, οι τομείς και οι υποχρεώσεις πάλι είναι οι ίδιες. Όταν μπω μέσα στο δωμάτιο, ποια είναι η ιεραρχία απειλών? Άντρας ζωντανός, άντρας νεκρός, άνθρωπος δηλαδή ζωντανός, νεκρός. Πόρτα ανοιχτή, αν υπάρχει μέσα στο δωμάτιο κάποια άλλη πόρτα ανοιχτή, την κρατάμε την απειλή και συνεχίζουμε να την έχουμε. Πόρτα κλειστή και κάποιο εμπόδιο, κάποιους καναπές, κάποιο τραπέζι που πρέπει να τα ψάξω. Αφού τα ψάξω όλα αυτά, λέω ζωντανούς, νεκρούς μέσα στο δωμάτιο, ένα καθαρό, δύο καθαρό, τέσσερα καθαρό, τέσσερα έχω πόρτα, δύο έχω νεκρό, ένα μπορεί να έχω, ξέρω εγώ, εχμάλωτο. Παίρνουμε αναφορά μέσα στο δωμάτιο. Ποιος παίρνει αναφορά μέσα στο δωμάτιο? Παίρνει αναφορά αυτός ο οποίος εκείνη την ώρα θα έχει την περισσότερη, τη λιγότερη δουλειά, που δεν θα κρατάει κάποια απειλή. Αν δεν ακούσω εγώ ότι παίρνει αναφορά κάποιος μέσα στο δωμάτιο, φωνάζω εγώ, λέω, ξέρω εγώ, ο 4 είμαι με το όνομά μας. Τώρα εγώ θα πω απλά σαν 4, με το όνομά μας να φωνούμε, γιατί γνωριζόμαστε μεταξύ μας. 4, λέω, φωνάζω αναφορά. Και μου λέει 1, έχω νεκρό, 2, έχω εχμάλωτο. Ωραία, τους κανονίζουμε μέσα, τους ψάχνουμε και όλα τα σχετικά. Λέμε, stack on me, κολλήστε σε μένα, που θα κολλήσουμε στον 4, σε αυτόν που είναι πιο κοντά στην πόρτα. Κάνουμε τον κύκλο του δωματίου, μια κύκλα, κολλάμε στον 4 και όλοι στο 3 μετά και κάνουμε mark the room, μαρκάρουμε το δωμάτιο, ρίχνουμε ένα σύλλο μπροστά στο δωμάτιο και στίβα. Ξαναδημιουργούμε στίβα. Το σιαλούμι δεν το πετάμε κάτω, έτσι, το σπάμε και το πετάμε, το σπάμε και το αφήνουμε σε μια κατεύθυνση, δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, κάθετα προς την πόρτα ή οριζόντια, το αφήνουμε κάτω, δεν το πετάμε, μπροστά από την πόρτα. Για ποιο λόγο? Γιατί αν περάσει κάποιος, το κλωτσίσει ή αλλάξει θέση το σιαλούμι, θα καταλάβω ότι κάποιος έχει μπει μέσα. Άρα κάτι δεν έκανα καλά, κάποιον ξέχασα, κάποιος κινείται ελεύθερα μόνος του. Και να ξέρω ότι εγώ το έχω το μαρκάρι το δωμάτιο. Έχουν πει εξ αρχής, θα τα αφήνουμε, ξέρω εγώ, τα σιαλούμ οριζόντια προς την πόρτα ή κάθε προς την πόρτα, χειαστή προς την πόρτα. Ή τα δικά μας σιαλούμ θα έχουν δύο tapes στις γωνίες, να ξεχωρίζει της ομάδας μας ποια ομάδα και τι έχει καθαρίσει ποιο δωμάτιο. Έτσι.
Και στο τέλος, αφού καθαρίσουμε όλα τα δωμάτια, ξαναγυρνάμε και τα ξανακαθαρίζουμε με την ίδια διαδικασία, πιο γρήγορα βέβαια τώρα αυτή τη φορά, για να τα δηλώσουμε ασφαλείς. Τίποτα δεν είναι ασφαλές αν δεν το έχω δίπλο τσεκάρι. Δηλαδή το καθαρίζω, συνεχίζω, καθαρίζω το επόμενο, ξανακαθαρίζω αυτό, ξαναγυρνάω, ξανακαθαρίζω αυτό και δηλώνω ότι η ομάδα μου, τους τομείς της, clear and secure. Είναι δηλαδή καθαρή και ασφαλής. Τα διπλοκαθαρίζω όλα και τότε μόνο τελειώνει η εκαθάριση, όταν θα είναι ασφαλής ο χώρος. Άρα όταν τον δηλώσω ένα χώρο ασφαλή, μπορώ να κινούμε ελεύθερα μέσα σε αυτόν, χωρίς να χρειάζεται να κάνω τακτικές κινήσεις. Έτσι μετά το κτίριο είναι έτοιμο προς αμυντική διάταξη. Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε στο γωνιακό δωμάτιο. Πάμε τώρα να εξηγήσουμε την περίπτωση του γωνιακού δωματίου. Έχουμε πάλι τη στίβα μας με την ίδια διάταξη 1, 2, 3, 4. Σε αυτή την περίπτωση, όταν κάνουμε ψαχτήρι, όταν κάνουμε αθόρυβη είσοδο, χρησιμοποιούμε πάλι την ίδια τεχνική όπως στο κεντρικό δωμάτιο. Έτσι, ο 2 κολλάει πάλι στα πλευρά του 1 και ξεκινάνε να ψάχνουν στην περίπτωση που υπάρχει βάθος και υπάρχουν χώροι από τους οποίους μπορούμε να δεχτούμε απειλές. Όπως προείπα, εάν δεν υπάρχουν αυτοί οι χώροι, τότε θα κάνει μόνος του την κίνηση. Ο 1 και ο 2 θα είναι ο δεύτερος ο οποίος θα εισέλθει στο δωμάτιο. Άρα, στην περίπτωση που έχουμε χώρους, θα το πούμε έτσι, που είναι η πιο δύσκολη μορφή της, ο 2 θα κολλήσει στα πλευρά του 1, θα πάρει το βάθος και θα ξεκινήσουν να κάνουν το κόψιμο. Έτσι, έχουμε μια παρόμοια διάταξη με το κεντρικό δωμάτιο. Ο 3 αντιλαμβάνεται ότι έχει απέναντί του τοίχο. Άρα καταλαβαίνει ότι έχουμε να κάνουμε κατευθείαν με γωνιακό δωμάτιο και θα δώσει αμέσως πάρα πολύ γρήγορα προτεραιότητα στον 1. Καθώς όλο αυτό το δωμάτιο θα έχει καθαριστεί απ' έξω και θα μας έχει μείνει μόνο αυτή η νεκρή γωνία, στην οποία θα επιτεθεί και ο 1, ο οποίος έχει δει το μεγαλύτερο μέρος του δωματίου. Έτσι, κατά την είσοδό τους, η διάταξη θα είναι αυτή. Δηλαδή, εισέρχεται ο 1, παίρνει κατευθείαν τη γωνία, αφού τη δει, έχει καθαρίσει το χώρο και κατευθείαν μπροστά του. Από πίσω του, ο 3, ο οποίος έχει την πιο εύκολη δουλειά να κάνει και θα προθεθεί λίγο κοντύτερα προς το κέντρο του δωματίου. Ο 4 κοντά στην πόρτα, ο 2, pointman. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι η διάταξη είναι σχεδόν ίδια με το κεντρικό δωμάτιο, με τη μόνη διαφορά ότι αυτή τη φορά έχουμε να κάνουμε με ένα πιο εύκολο δωμάτιο, καθώς οι νεκρές γωνίες και οι πιθανοί στόχοι και απειλές βρίσκονται μόνο σε μία γωνία, αντιθέτως από το να βρίσκονται στο προηγούμενο κεφάλαιο, να βρίσκονται σε δύο γωνίες. Πάμε τώρα να εξετάσουμε την περίπτωση που ερχόμαστε από την άλλη πλευρά, δηλαδή έχουμε τον τοίχο προς τη μεριά μας, από τη μεριά δηλαδή προς αυτή που κάνουμε την εκαθάριση. Σε αυτή την περίπτωση πάλι ο 1 θα κάνει την ίδια γνωστή κίνησή του να κόψει τη γωνία, ο 2 θα κολλήσει στα πλευρά του, ο 3 και ο 4 θα έρθουν κοντύτερα. Έτσι, καθώς κόβει τη γωνία του ο 1, αντιλαμβάνεται ότι έχει τοίχο προς την πλευρά του. Οπότε από το μέσο της γωνίας δίνει προτεραιότητα στον 3. Δεν περιμένει δηλαδή να πιάσει όλη τη μεριά του. Δηλαδή πριν φτάσει στη μεριά του δίνει προτεραιότητα. Έτσι καταλαβαίνει και ο 3 ότι αυτός έχει εμπόδιο. Οπότε δεν μπορεί να μπει πρώτος. Έτσι λοιπόν η επόμενη διάταξη θα είναι εξής. Δηλαδή στην ουσία αλλάζει μόνο η θέση του 1 και του 3. Καθώς ο 3 είναι αυτός που μπαίνει πρώτος. Ο 4 και ο 2 σταθερές αξίες πάντα στην ίδια θέση όπως ήταν και πριν. Και έτσι λοιπόν καθαρίζω το δωμάτιο με αθόρυβη είσοδος, γωνιακό δωμάτιο. Πάμε να δούμε τώρα και μία άλλη τεχνική που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την εκαθάριση γωνιακού δωματίου. Αυτό που θα δείξουμε τώρα στην προκειμένη περίπτωση είναι τη δυναμική είσοδος. Πώς γίνεται η δυναμική είσοδος? Όπως και την προηγούμενη φορά στο κεντρικό δωμάτιο, ο 1 θα στηθεί, θα ζητήσει χειροβοβίδα ή flashbang και ο 3 είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τη λόμπα του, θα έρθει εδώ στα πλευρά του 1 και του 2 για να πετάξει μέσα τη χειροβομβίδα και μετά θα φύγει πίσω στη στίβα. Σε αυτή την περίπτωση, εδώ όμως ο 1 έχει τοίχο, το έχει αναγνωρίσει αυτό απ' έξω. Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάνει ένα hook. Κάνοντας το hook φεύγει στη γωνία του, ο 2 φεύγει ευθεία στον τοίχο πάνω, και ο 3 βρίσκεται τώρα τελευταίος, όπως και την προηγούμενη φορά,
και ο 4 είναι αυτός ο οποίος θα έρθει να συμπληρώσει το κενό στην πόρτα. Και η διάταξη θα είναι κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ο 1 έχει φύγει στη γωνία την απέναντι, ο 2 προς το κέντρο του δωματίου, ο 4 και ο 3 point man. Από την αντίθετη κατεύθυνση τώρα, εάν έρθουν, η διαφορά θα είναι η εξής ερχόμενη από αυτή την κατεύθυνση. Ο 1 δεν θα φύγει hook αυτή τη φορά, θα φύγει στη γωνία. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Όπως είπαμε, πώς θα καταλάβει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ότι έχει κεντρικό δωμάτιο? Γι' αυτό τον λόγο κάνουμε το step center, όπως κάναμε και στη δυναμική είσοδο που κάναμε στο δωμάτιο το κεντρικό. Δηλαδή θα κάνει ένα pivot μπροστά και εδώ αυτός ο άνθρωπος θα ανακαλύψει τελικά με τι δωμάτιο έχει να κάνει. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να δει τον τοίχο από αυτή την πλευρά. Από εδώ λοιπόν θα ξέρει ότι έχει να κάνει με ένα δωμάτιο το οποίο είναι γωνιακό και έτσι θα ανακατευθύνει την πορεία του και θα φύγει προς αυτή την κατεύθυνση. Step center, αυτό είναι το μυστικό, παιδιά, στη δυναμική είσοδο. Γιατί έχω αναγνωρίσει το δωμάτιο και τις απειλές πριν ακόμα εισέλθω μέσα. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε λίγο γρήγορα. Και η διάταξη πάλι θα είναι η εξής. Αφού ο 3 θα έχει ρίξει μέσα τη χειροβομβίδα ή τη flashbang, πάει δηλαδή πάλι τελευταίος, οπότε τι θα κάνει πάλι τον point man. Και έτσι ο 1 φεύγει σε αυτή τη γωνία εδώ, ο 2 στην απέναντι και ο 4 κοντά στην πόρτα. Ο 3 point man. Τι καταλαβαίνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι από όπου και να έρθω στο γωνιακό δωμάτιο, στην δυναμική είσοδο, ο 1, επειδή είναι ο πρώτος που εισέρχεται, πάντα πάει προς την κατεύθυνση με τις περισσότερες απειλές. Άρα είναι αυτός που θα πιάνει πάντα τη γωνία η οποία έχει το μεγαλύτερο βάθος και πιθανότητα απειλής. Κινούμενοι τώρα σε στίβα, σε διαδοχικά δωμάτια, δεχόμαστε πειρά, έτσι. Δεχόμαστε πειρά από μία απειλή. Δεχόμαστε από εδώ πειρά. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ανταποδώσουμε αμέσως το πυρ. Πώς ανταποδίδει ο ένα το πυρ? Αυτός που έχει το βάθος δηλαδή, αυτός που κρατάει την ευθεία της στίβας, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να ανταποδώσει αμέσως το πυρ. Εάν χτυπηθεί αυτός, ανταποδίδει ο 2, τον τραβάμε προς τα πίσω. Τα πυρά πρέπει να είναι σφοδρά, δηλαδή ρίχνω σχεδόν κατά ρυπάς. Γιατί είναι να καθυλώσω αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα, να μην μπορεί να βγει έξω να μου συνεχίσει να μου ρίχνει πυρά, και έτσι εγώ τι θα κάνω μετά? Ρίχνει ο 2 στα καπάκια, δηλαδή δεν καθόμαστε εδώ πέρα, δεν το σκεφτόμαστε πολλή ώρα. Ανταποδίδουμε το πυρ, ποιο είναι το κοντύτερο δωμάτιο που βρίσκεται σε εμάς. Ρίχνουμε χειροβομβίδα μέσα σε αυτό το δωμάτιο και μπουκάρουμε δυναμικά κατευθείαν μέσα. Δυναμική είσοδος κατευθείαν μέσα. Δηλαδή πειρά, χειροβομβίδα από τη μέσα πλευρά αυτή τη φορά. Γιατί αυτός θα κάνει ένα βηματάκι λίγο δεξιότερα για να πάρει την απειλή και αυτός κατευθείαν μέσα. Χειροβομβίδα και μπουκάρουμε δυναμικά. Με το που σκάσει χειροβομβίδα, μπουκάρουμε δυναμικά στο δωμάτιο αυτό για να καλυφθούμε. Και ύστερα με ενέργειες, έτσι στην ουσία σαν να κάνω πυρ και κίνηση, ρίχνω πυρά, πλησιάζω. Έτσι θα ρίξω και χειροβομβίδα εδώ να καθαρίσω αυτή την απειλή ή να περάσω στο απέναντι δωμάτιο αναλόγως. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ανταποδίδω το πυρ, σφοδρό πυρ, χειροβομβίδα, μπαίνω στο επόμενο. Εάν το δωμάτιο αυτό το έχω καθαρίσει και βρίσκομαι λίγο πιο μπροστά, μπαίνω αμέσως στο δωμάτιο που έχω καθαρίσει και βρίσκεται κοντύτερά μου. Σε όποιο δωμάτιο δηλαδή βρίσκεται κοντύτερα. Αν το έχω καθαρίσει και βρίσκεται πίσω μου, μπαίνω σε αυτό, έρχομαι με πυρά σφοδρά προς τα πίσω. Εάν του τελειώσουν αυτού νου οι σφαίρες, κατευθείαν αλλαγή. Ο 2 μπροστά, κατευθείαν πυρά, αλλαγή. Ο 3 πυρά και φεύγει πίσω. Σαν να κάνω σχεδόν μπανάνα δηλαδή. Και έτσι ανταποδίδω το πυρ και επιβιώνω από κάτι τέτοιο. Είδαμε λοιπόν και τις δύο τεχνικές μας, είπαμε και το τι κάνουμε αν δεχτώ πειρά στο διάδρομο κατά την κίνηση. Είδαμε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν μπορώ να πω ότι μόνο κάνω δυναμική είσοδος ή μόνο κάνω αθόρυβη είσοδος. Πρέπει να μάθουμε και τους δύο τρόπους, γιατί ο κάθε τρόπος είναι για συγκεκριμένη δουλειά σε συγκεκριμένες συνθήκες. Οι συνθήκες μέσα σε ένα κτίριο, ενώ κάνω καθαριστικές επιχειρήσεις, μεταβάλλονται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή μπορεί να δουλεύω σε κάποια φάση στους 0 παλμούς, αργά, αθόρυβα και σταθερά, και μπορεί σε κάποια φάση αυτό να αλλάξει τόσο απότομα, να αλλάξει τόσο άρδιν, που θα χρειαστεί
να ανεβάσω 200 παλμούς και να κινούμε με ακρίβεια, με πολύ όγκο πυρός σε μικρή περιοχή. Και γι' αυτό το λόγο και οι κατοικημένες περιοχές είναι ένα πάρα πολύ φωνικό μέρος στο οποίο θα χρειαστεί να επιχειρήσω. Πρέπει να τα γνωρίζουμε όλοι αυτά, όλες αυτές τις μεθόδους, γιατί ανεξαιρέτως εάν βρισκόμαστε σε ειδικό τμήμα ή σε κάποιο τμήμα του πεζικού, πολύ απλά βλέπουμε ότι στην Ουκρανία τι γίνεται αυτή τη στιγμή, η επιστράτευση επιστράτευσης, ο επιστράτευση. Δηλαδή παίρνουν σε τάγματα πεζών αυτών ανθρώπους που μπορεί πριν λίγο καιρό να υπηρετούσαν στο πεζικό. Οπότε είναι καλό να έχουμε αυτές τις γνώσεις σε μια δύσκολη περίπτωση, σε μια δύσκολη κατάσταση που θα χρειαστεί να συνδράμουμε, να έχουμε όλοι λίγο πολύ το ίδιο σκεπτικό και να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.